Την κοινή βούληση για διεύρυνση συνεργασίας σε τομείς, σε όλους τους τομείς, εξέφρασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος, συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Στην ατζέντα του κ. Αβραμόπουλου είναι επίσης η κρίση στη Συρία και η εξελίξη στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και η προετοιμασία του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε στο Ιεροσόλυμα ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου, που το επιφύλαξε θερμή υποδοχή, κάνοντας λόγο για δύο αδελφές δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο. A few years ago, and in the last four years, it's grown dramatically, and there's much more to be done. I really believe that we have given a new momentum to our relations. The future is very auspicious. We are much closer to each other, and we are determined to work together. Σε συναντήσεις με την Υπουργό Δικαιοσύνης Τζίπι Λίβνη και τον Υπουργό Ενέργειας Σίλβαν Σαλόμ, εξετάστηκε η συνεργασία στον τουρισμό και φυσικά στην ενέργεια. We already sent our tourists to Greece. 400,000 last year, and from what we believe this year, the number will grow. Maybe you'll have another one. Τις νέες αλλά και τις παλιές απειλές ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή συζήτησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον πανίσχυρο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Ιακώβ Αντιρίρορ. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμφάνιση ακραίων ομάδων στην Ελλάδα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να εκφράζει την εκτίμηση ότι πρόκειται για παροδικό φαινόμενο που θα ξεπεραστεί μαζί με την κρίση. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε και ξαναγήθηκε στο Γιάν Βασέμ το Μουσείο των Ολοκαυτώματος, που με εντυπωσιακά ντοκουμέντα παρουσιάζεται ο τρόπος που ο ναζισμός μεθόδευσε τη στοχοποίηση των Εβραίων οδηγώντας στο Ολοκαύτωμα. Ξεχωριστό κομμάτι του μουσείου είναι αφιερωμένο και στη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο κ. Αβραμόπουλος ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Ισραήλ με συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ισραήλ Σίμον Πέρες και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.